10 θωρακισμένα αυτοκίνητα, ονόματι Δαβίδ, έχουν τις τελευταίες ημέρες στη διάθεσή τους οι Έλληνες συνοριοφύλακες, προκειμένου να ενισχύσουν τις περιπολίες τους κατά μήκος του ποταμού Εύρου. Ζυγίζουν σχεδόν 4 τόνους και αντέχουν σε κάθε είδους πολεμικό τυφέκιο, αλλά και χειροβομβίδες. Αποτελούν βασικό κομμάτι στην εφαρμογή του επιχειρησιακού σκέλους για την πίεση των ροών. Μπορούν να κυκλοφορούν σε σημεία που δεν μπορούν να κινηθούν άλλα οχήματα, όπως βάλτους και ρέματα, ενώ έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν μέρος σε καταδίωξη ενόπλων. Ήδη περιπολούν κοντά στο φράχτη σε 24ωρη βάση, ενώ προβλέπεται η μετακίνησή τους σε οποιοδήποτε σημείο χρειαστεί ώστε να αντιμετωπίσουν μια δύσκολη κατάσταση. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η προσπάθεια για την ηλεκτρονική θωράκιση του φράχτη του Εύρου, ενώ με δεδομένο ότι έρχεται χειμώνας και τα νερά στο ποτάμι αναμένεται να ανέβουν αρκετά, ένα από τα βασικά μέτρα αποτροπής θα είναι οι περιπολίες με τις λέμβους μέσα στον ποταμό Εύρο. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, υπάρχει έρευνα των επιχειρησιακών αξιωματικών στη Βόρεια Ελλάδα για το ενδεχόμενο αγορά ακόμη και μη επανδρωμένων λεμβών. Η εγκατάσταση του πλήρους αυτού συστήματος επιτήρησης προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, ενώ ο νέος φράκτης που θα χτιστεί σε όλο το μήκος των συνόρων μας θα περιλαμβάνει τα πιο εξελιγμένα συστήματα επιτήρησης. Ο σχεδιασμός προβλέπει να κουμπώνει το σύστημα του φράκτη με τα ηλεκτρονικά συστήματα επιτήρησης που θα έχουν και οι λέμβοι στις περιπολίες τους.